Νομίζω ότι είμαστε στο δεύτερο σπίτι σου. Ναι, εδώ μαγειρεύω, εδώ φιλοξενώ πελάτες μου, κόσμος, εδώ θαΐζω. Εντάξει, μαγαζί είναι 3 χρόνια, δεν είναι από τώρα. Πρώτη φορά έρχονται να με δουν και δεύτερη φορά έρχονται για να φάνε καλό φαγητό. Αφού είχες ήδη μαγαζί, εσύ γιατί, πώς δήλωσες συμμετοχή στο MasterChef? Όταν ασχολούσα αργά, άνοιγα τηλεόραση, YouTube, από εκεί έβλεπα επεισόδια. Μου άρεσε πάρα πολύ όπως δουλεύανε, δηλαδή μαγειρεύανε με κάποια υλικά άγνωστα ή γνωστά ή προσπαθούσαν να δημιουργήσουν καινούργια πιάτα. Και έτσι μου άρεσε και έλεγα μία μέρα, μακάρι να πήγαινα και εγώ. Η κοπελιά μου άκουσε αυτό και μετά έκανε μία αίτηση και δεχτήκαν και MasterChef, με καλέσανε. Για πλάκα πήγαμε και φτάσαμε ως εκεί. Είναι ο πιο βαρύς του παιχνιδιού λίγο. Εντάξει, εγώ πήγα εκεί πέρα να δοκιμάζω εαυτός μου. Δεν πήγα για κάτι άλλο λόγο, ούτε να τσακωτώ, ούτε να κάνω κουτσουμπουριά, ούτε αυτά. Πήγα καταρία μαγειρική και να μάθω και να δω, να ζήσω κάποια πράγματα που δεν μπορείς να ζήσεις γενικά έξω. Τους κριτές τους ήξερες πριν μπεις στο παιχνίδι? Ήξερα από τηλεόραση, εντάξει. Στην αρχή δεν ήξερα όνομα τους βέβαια. Έλεγα κουντός, ψηλός και Κινέζος, μπροστά κάμερες και όλας. Και μετά σιγά σιγά έμα το όνομά τους και μετά όλα καλά πήγαν. Πέρσι είχε κερδίσει το παιχνίδι ο Τιμολέων, ο οποίος εξέφρασε ένα παράπονο. Mm. Ότι ίσως δεν του δόθηκαν τόσες ευκαιρίες, δεν τον αξιοποίησαν μετά το MasterChef, σε εκπομπές. Δεν το ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Θα ήθελα εγώ να του δω το Τιμολέων κάπου να κάνει κανένα εκπομπή, γιατί είναι καλός μαγειράς. Έχει και γλώσσα για να. Δηλαδή για την τηλεόραση ήταν ό,τι πρέπει. Μου λέγες πριν ότι έχεις και εδώ στο μαγαζί σου. Ο Τσίκυλης μαζί μου είναι. Ποιος? Ο Τσίκυλης. Ο Μέμουση που είναι εσύ. Αυτός. Συνεργαζόμαστε μαζί για κάποιο καιρό. Εντάξει, ανοιχτή είναι πόρτα για όλους. Φετινό MasterChef, πώς το βλέπεις? Εντάξει, τώρα τελευταία τσακωνούνται πάρα πολύ, γίνεται πολύ κουτσουμούρια. Ένα μιλάει με τον άλλο. Μαζεύεις μέσα σου. Κάποια στιγμή πετάς, γιατί δεν αντέχεις άλλο. Γιατί... Εσείς πέρσι δεν είχατε τόσο τσακωνού. Εντάξει. Δεν είχατε καυγά. Εμείς δεν πήγαμε εκεί πέρα να κάνουμε καυγά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να του δω μαγειρική παρά πολύ reality. Εσύ την άλκησες, θα την έπαιρνε στη κουζίνα σου? Ήρθε άλκησες, εδώ έφαγε. Θα το πάρω να δοκιμάσει. Αλλά θα περάσει δοκιμή πρώτα πριν την πάρει. Όποιος και να είναι. Κάποιοι από το παλιό MasterChef ότι μπορεί να έχουν μπει στο νέο MasterChef και ότι θα τους δούμε στα επόμενα επεισόδια. Μπορεί, αφού έχει ακουστεί, μπορεί. Τι να σας πω τώρα. Μπορεί να μας καλέσουν να πάμε. Ή μπορεί μας έχουν καλέσει ή έχουμε πάει ήδη. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Ποιος πιστεύεις θα βγει νικητής? Βάζω 3 άτομα στο τελική. Ο Χρήστος από Γιάννηνα. Ένας είναι ο Πανούλης που λένε και το άλλο είναι ο Μανώλης. Αυτά 3 ξεχώρισα. Μαγειρεύουν πάρα πολύ ωραία. Ωραίος είναι. Πάρα πολύ ωραίος. Πολύ, πολύ.